Πάμε τώρα στην SAP, παιδιά, στο φόρουμ Discover Simple που γίνεται στο Hilton. Το συζητάμε όλες αυτές τις μέρες έτσι κι αλλιώς στο ραδιόφωνο του Sky και το έχετε ακούσει, φαντάζομαι. Είναι εκεί η Γεωργία Γαραζιώτη μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον κύριο Ραπτόπουλο, ο οποίος είναι της SAP Ελλάδος, Κύπρου, Διευθυντής Λειτουργιών Νότιας Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Yeah. Μας χρειάζεται. Καλημέρα σας, λοιπόν. Καλημέρα και σας. Καλή σας ημέρα. Η SAP Ελλάς, λοιπόν, με 20 χρόνια πορεία στον χώρο των νέων τεχνολογιών, διοργανώνει σήμερα το SAP Athens Forum εδώ στο Hilton με σκοπό την ενθάρρυνση της ανταλλαγής απόψεων πάνω στις νέες τάσεις της πληροφορικής. Περισσότερα, λοιπόν, θα μας πει ο κύριος Ραπτόπουλος, όπως είπατε και εσείς, COO Νότιας Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα βρισκόμαστε, όπως όλοι γνωρίζουμε, σε μια συγκεκριμένη συγκυρία όσον αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική οικονομία. Εμείς πραγματικά πιστεύουμε ότι η τεχνολογία μπορεί να είναι ο μοχλός, ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τόσο στο διεθνές περιβάλλον, αν εξάγουν, αλλά και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του εσωτερικού περιβάλλοντος. Mm-hmm. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο διοργανώνουμε το SAP Business Forum. Η SAP είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία τεχνολογίας. Δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής και αυτού που εμείς ονομάζουμε επιχειρηματικό λογισμικό. Πόσα χρόνια πια? Και ειδικά φέτος, 21 χρόνια γιορτάζουμε στην Ελλάδα φέτος. Μάλιστα. Πάρα πολλά, βέβαια. Πολύ σημαντική η παρουσία. Και φέτος, εκτός του Business Forum, το οποίο είναι το κύριο, αν θέλετε, θέμα μας για την ημέρα σήμερα, διοργανώνουμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το SAP Youth Forum. Στο οποίο απευθυνόμαστε σε νέους ανθρώπους, παιδιά που είναι σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο και οι οποίοι θα ήθελαν να κάνουν καριέρα στον χώρο της τεχνολογίας, είτε σαν στελέχη επιχειρήσεων μελλοντικά, είτε αναπτύσσοντας τις δικές τους καινοτόμες εφαρμογές, τις οποίες θα μπορούσαν με τη βοήθεια της SAP να τις γνωρίσουν πάρα πολλοί πελάτες, οι οποίοι βρίσκονται σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη και στην Αμερική. Πείτε μας και για ένα όνομα που έχετε έκπληξη ως ομιλητή και για τι θέμα θα μιλήσει. Ποιος είναι και για τι θέμα θα μιλήσει? Σήμερα το απόγευμα έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Πέτρο Ντελαρόσα. Ο Πέτρο Ντελαρόσα είναι οδηγός δοκιμαστής της McLaren. Ακολουθεί από κοντά τον Φερνάντο Αλόνσο στις ομάδες στις οποίες πηγαίνει. Ο Πέτρο θα κάνει μια αρκετά ενδιαφέρουσα ομιλία, πιστεύουμε, πολύ καινοτομική, η οποία θα προσπαθήσει να συνδέσει τον ανταγωνισμό σε ένα σπόρο όπως είναι η Φόρμουλα 1, το οποίο εξαρτάται πολύ από την τεχνολογία, και τον ανταγωνισμό σε επιχειρήσεις και το πώς μπορούμε να είμαστε καινοτόμοι ακόμη και σε συνθήκες πολύ υψηλής πίεσης. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε τα καλύτερα. Είμαστε κοντά σας, έτσι κι αλλιώς σας στηρίζουμε. Πάμε Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.